Η Πάτρα έχει το δικό της outlet. 1000 τετραγωνικά μέτρα για να ντυθεί όλη η οικογένεια. Με ρούχα και παπούτσια ποιότητα στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς σε όλα τα είδη. Παιδικά, ανδρικά και γυναικεία ελληνικής κατασκευής και παραγωγής. Παπούτσια από άριστο δέρμα σε τιμές που θα εκπλήξουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Παιδικά παπούτσια ορθοπαιδικά, ανατομικά από 9 ευρώ και 90 λεπτά έως και 24 ευρώ και 90 λεπτά. Το outlet της Πάτρας. Υπογράφει την ποιότητα, δεν παίζει με τη τιμή. Λεωφόρος Παπανδρέου και Μιαούλη. Τέρμα Χυμάρου Παναγίτσα στην περιμετρική έξοδο Βριάς. 200 μέτρα από το ΙΝΤΕΑ. Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Εμείς σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε. Πριν από 2 χρόνια σαν σήμερα με εντολή Σαμαρά και Δίκογλου έπεφτε μαύρο στην ΕΡΤ. Σήμερα η ΕΡΤ λειτουργεί και πάλι, όπως και η τοπική ραδιοφωνική σταθμή. Η Αέρα Πάτρας πήρε μπροστά. Η χαρά, όπως και εσείς καταλαβαίνετε, για κάθε εργαζόμενο, που βρίσκει, μάλλον για κάθε άνεργο που βρίσκει τη δουλειά του, δεν μπορεί να υποθεί με λέξεις. Όμως επειδή εδώ είναι ένα μέσο που θα πρέπει να ενδιαφέρεται και για τους άνεργους που αφήνει πίσω. Και η ανεργία είναι γύρω στο, όπως και εσείς γνωρίζετε, στο 25%. Εμείς από την ραδιοφωνία και από την τηλεόραση θα είμαστε μαζί. Ο ήλιος σήμερα είναι διαφορετικός, έτσι νομίζω εγώ. Μαύρο σε μια νύχτα, ανεργία σε μια νύχτα. Οι εργαζόμενοι που είχαν απολυθεί με το Φυρμάνι και Δίκογλου γύρισαν στις δουλειές τους. Και ποιος δεν θυμάται τον αγώνα που είχαν δώσει. Κράτησαν την ελπίδα για εργασία ζωντανή. Η φωνή της Αέρα Πάτρας δεν σήγησε. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη συγκίνηση το να ανοίγω αυτό το παράθυρο της ενημέρωσης εγώ μετά από 2 ολόκληρα χρόνια. Και το λέω γιατί το άνοιγμα, μάλλον το μαύρο της ΕΡΤ, με βρήκε σε μια πολύ σκληρή δοκιμασία με την υγεία μου. Ήμουνα στην 8η χημειοθεραπεία. Μέχρι να φτάσω να είμαι όρθια και να επανέλθω, πιο πολύ μου κόστησε το ότι δεν ερχόμουν στη δουλειά μου, παρά όλα τα υπόλοιπα, κτηνοβολίας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είμαι εδώ, είμαι όρθια, είμαι δυνατή και είμαι ανάμεσα στην οικογένειά μου, είναι η ΕΡΤ οικογένειά μου. Και βέβαια οφείλουμε πάρα πολλά και στους φίλους μας, στους αλληλέγγυους που στάθηκαν μαζί μας. Ο αγώνας συνεχίζεται όμως. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το κανάλι σας όλον τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας σε όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής για την ΕΡΤ. Πολλοί έφτασαν εδώ στο δασίλειο για να βρεθούν στις πρώτες εκπομπές.